Καλησπέρα και χρόνια πολλά και σε εσάς. Πείτε μου σας παρακαλώ, καταρχάς πόση ώρα έχετε σταματήσει στο σημείο που βρίσκεστε τώρα? Από τις 2 και 4 έως πριν μισή ώρα ήμουν εγκλωβισμένη στη Μαλακάσα με πολύ μεγάλα σταματήματα στον δρόμο. Όντως άκουσα και το δημοσιογράφο σας πιο πριν, είναι αλήθεια αυτό ότι συνέβαινε. Κατεβαίνα στη Θέα Λωρίδα οδηγοί προκειμένου να φορέσουν αντιολισθητικές αλυσίδες τα αυτοκίνητά τους με το αποτέλεσμα να ανακόπτουν την οποιαδήποτε πορεία. Μάλιστα. Τι γίνεται όμως, όσο βραδιάζει το μηδέν πήγαινε και στους μείον. Οπότε άρχισε και πάγωνε σιγά σιγά και ακόμη και εγώ που έχω 4x4 δεν μου ήταν καθόλου εύκολο να περάσω τον δρόμο. Ναι, προφανώς ένα αυτοκίνητο 4x4 δεν εγγυάται μια ασφαλή κίνηση ακόμη και στο χιόνι. Οπότε σωστά Ακριβώς. βέβαια πράττουν οι οδηγοί που βάζουν τις αλυσίδες. Το ερώτημα είναι εάν υπήρξε Όχι, ενημέρωση δρόμου, νωρίτερα όμως. Από την τροχιά για να τοποθετήσουν αλυσίδες όποιοι χρειάζονται να μετακινηθούν από το σημείο αυτό. Η τροχιά, κύριε μου, δεν υπήρχε δυστυχώς. Δεν υπήρχε ούτε τροχιά. Δεν ήταν ούτε εκχιονιστικά. Πέρασε ένα εκχιονιστικό και λέει ακολουθήστε με στη δεξιά πλευρά του δρόμου. Ήμασταν όλοι στην αριστερή πλευρά. Νταλίκες, φορτηγά, γιοταχή, μικρά, μεγάλα αυτοκίνητα και περιμέναμε. Άρα δηλαδή πέρασε για τρεις ώρες... Άντε τρεις φορές πέρασε ένα εκχιονιστικό. Για τρεις λοιπόν ώρες ήσασταν εγκλωβισμένοι στον δρόμο αυτόν, όπως και πολλοί άλλοι οδηγοί. 7,5 χιλιόμετρα πριν τα διόδια, ακριβώς 7,5 χιλιόμετρα. Τώρα, σε εκείνο το σημείο στο οποίο είστε, εξακολουθεί να χιονίζει? Να πω την αλήθεια, τώρα μόλις βλέπω το σταθμό των διοδίων από μακριά, δεν χιονίζει εδώ, εδώ είναι μια χαρά Θεού. Σε σχέση με όλο αυτό που περάσαμε, το οποίο ήταν τραγικό και πραγματικά... μην περάσει κανείς τη Μαλακάσα σήμερα. Είναι απροσπέλαστη. Είναι δύσκολο αυτό όλο σήμερα. Θα μείνουν άνθρωποι και θα παγώσουν μέσα στο χιόνι. Πείτε μου, σας παρακαλώ, επειδή υπάρχουν ταξιδιώτες είτε που επιστρέφουν είτε οι οποίοι φεύγουν από την Αθήνα για τις διακοπές της πρωτοχρονιάς, ποιο ήταν το κλίμα το οποίο αντιμετωπίσατε, δηλαδή τι ακριβώς περιγράφαν οι οδηγοί? Υπήρχαν αυτοκίνητα σταματημένα, υπήρχε εκνευρισμός, αγανάκτηση από τον κόσμο? Όχι, αγανάκτηση δεν υπήρχε. Δεν είναι να είμαστε αγανακτισμένοι πολίτες. Το θέμα είναι να βρούμε τον τρόπο να λύσουμε το πρόβλημά μας εκείνη τη στιγμή. Η ψυχραιμία επικρατούσε, η λογική και ο ένας βοηθούσε τον άλλον. Κάποια στιγμή, όταν ήρθαν και τα εκχιονιστικά, μας βοηθήσαν και άνθρωποι πάρα πολύ. Μάλιστα. Ωστόσο, μας είπατε ότι πέρασε μόνο ένα εκχιονιστικό, αυτό το οποίο είδατε εσείς. Δύο με τρία εκχιονιστικά. Τρίτο με αυτό που μας άνοιξε το δρόμο και μας βοήθησε, τρία εκχιονιστικά. Μάλιστα. Οχήματα μεγάλα, όπως μενταλίκες ή φορτηγά, κινούνται στο χώρο αυτό. Ναι, βέβαια, και νταλίκες μεγάλες, τριαξονικά και μεγάλα φορτηγά. Ευτυχώς δεν είχε πέσει κανένα. Ήταν να το οδηγούσαν όλοι πάρα πολύ συνετά. Ωστόσο, επανέρχομαι σε αυτό το οποίο είπατε νωρίτερα, ότι δεν είδατε κάποια παρουσία της τροχέας στην περιοχή. Κοιτάξτε, η τροχέα θα ήταν άλλο ένα αυτοκίνητο σαν εμάς που δεν θα μπορούσε να κάνει τίποτα. Να πούμε και Μάλιστα. την αλήθεια. Θα μπορούσε βέβαια να είχαν κλείσει το δρόμο ώστε να μην περάσουμε καθόλου τη Μαλακάσα, να μας γυρίσουν πίσω. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε.